καταλαβαίνει με ακρίβεια τι είναι. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό. Θα περάσουμε στις βασικές αρχές της Wikipedia, πώς δουλεύει, ποιος λειτουργεί, ποιος δουλεύει για να στηθεί όλο αυτό το σύστημα. Θα μας μιλήσει ο Άριελ. Θα μιλήσουμε για την ελληνική Wikipedia. Ο κύριος Γιαννάρακης θα μας μιλήσει για την πρωτοβουλία για τον εμπλουτισμό της ελληνικής Wikipedia. Και μετά ο Κώστας θα μας κάνει μια επίδειξη για το πώς δημιουργούμε και πώς επεξεργαζόμαστε άρθρα, που είναι κάτι πολύ εύκολο, αλλά πολλοί δεν βλέπουν καν ότι μπορούν να κάνουν επεξεργασία άρθρου. Λοιπόν, καταρχήν η Wikipedia είναι μια εγκυκλοπαίδεια. Είναι πολύ συγκεκριμένο πράγμα η εγκυκλοπαίδεια. Ως εγκυκλοπαίδεια εννοούμε το συμπίκνωμα γνώσεων. Όχι απλά πληροφορίες που τις πετάμε και τις μαζεύουμε χωρίς συνοχή. Ως τέτοια, οι Wikipedistές πιστεύουμε, μάλλον όχι οι Wikipedistές μόνο, αλλά πολύ περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι μια τέτοια εγκυκλοπαίδεια στην οποία μπορεί να συνεισφέρει πολλοί κόσμος δεν μπορεί να δουλέψει αν δεν επιβάλλεται να έχει ουδέτερη οπτική γωνία. Όταν λέμε ουδέτερη οπτική γωνία, δεν εννοούμε ότι προσπαθούμε να γράψουμε ουδέτερα, ότι προσπαθούμε να είμαστε ουδέτεροι εμείς οι ίδιοι για να γράψουμε. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Κανένας δεν είναι πραγματικά ουδέτερος. Όλοι έχουν τις απόψεις τους, είναι κάπως μεροληπτικοί απέναντι σε οτιδήποτε, ακόμα και στα απλά καθημερινά πράγματα. Με την ουδέτερη οπτική γωνία εννοούμε ότι κάθε άρθρο, σε κάθε άρθρο μάλλον, αντιπροσωπεύονται πολλαπλές απόψεις, εφόσον υπάρχουν και εφόσον είναι σημαντικές, έχουν ευρύτερη απήχηση. Δηλαδή, μια άποψη που σε ένα μεγάλο θέμα, όταν κάποια μικρή μερίδα ανθρώπων έχει μια διαφορετική άποψη, αυτή μπορεί να αναφέρεται λίγο σε ένα μικρό κομμάτι του άρθρου, ή αν είναι πάρα πολύ μικρή αυτή η ομάδα, δεν χρειάζεται να αναφέρεται καθόλου. Αν τα 6 δισεκατομμύρια ανθρώπων πιστεύουν μια συγκεκριμένη άποψη και 1000 μια διαφορετική, δεν χρειάζεται να αναφέρεται καν. Στην ουσία τα άρθρα πρέπει να ζυγίζουν το περιεχόμενό τους ανάλογα με τις επικρατέστερες απόψεις και να δίνουν ανάλογο χώρο. Στην πλειοψηφική άποψη, ανάλογο χώρο στην μειοψηφική άποψη. Επίσης η Wikipedia περιέχει ελεύθερο περιεχόμενο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το περιεχόμενό της μπορεί ο καθένας να το χρησιμοποιήσει, ο καθένας να το τροποποιήσει, ο καθένας να το μοιράσει και να το πουλήσει ακόμη. Η άποψη αυτή, η θέση αυτή που έχουμε είναι ότι αυτό βοηθάει στην περαιτέρω εξέλιξη. Δηλαδή δεν κλείνουμε το περιεχόμενο μέσα σε ένα site συγκεκριμένο. Αν αύριο κλείσει η Wikipedia, οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να σηκώσει ένα αντίγραφό της και να συνεχίσει να δουλεύει. Οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να πάρει ένα αντίγραφό της και να το εκδώσει σε CD, σε DVD, σε σκληρό δίσκο, πλέον δεν χωράει. Φυσικά, όσοι συμμετέχουν δεν πρέπει να επιτίθονται σε όλους τους άλλους. Γενικά δεν έχουμε αυστηρούς κανόνες. Εφόσον κάποιος κανόνας εμποδίζει στο να φτιάξουμε μια εγκυκλοπαίδεια, τον παρακάμπτουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Όχι κατά βούληση. Λοιπόν. Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί διάφοροι άνθρωποι που θέλουν
να μετατρέψουν την εγκυκλοπαίδεια σε κάτι άλλο, σε κάτι δικό τους. Θέλουν, τη βλέπουν σαν ένα βήμα να κάνουν γνωστές τις ιδέες τους, να κάνουν γνωστή την επιχείρησή τους. Οτιδήποτε άλλο, να δημοσιεύσουν τις σκέψεις τους. Αυτό δεν είναι εγκυκλοπαίδεια. Είπαμε στην αρχή ότι η Wikipedia είναι μια εγκυκλοπαίδεια. Δεν είναι κάτι που θα αποφασίσουμε στην πορεία σε τι θα εξελιχθεί. Έχουμε στόχο. Έχουμε ένα σκοπό συγκεκριμένο και δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε, γιατί αλλιώς θα χάσουμε το παιχνίδι. Και ο τρόπος που το κάνουμε, οι κανόνες αλληλεπίδρασης και συζήτησης έχουν αυτό ακριβώς το σκοπό. Να φτιάξουμε μια εγκυκλοπαίδεια. Αν για κάποια άλλη αρχή παρακάμψουμε το στόχο, πάλι χάνουμε το παιχνίδι. Βασικές αρχές, είπαμε, βασική πολιτική είναι η ουδετερότητα, η επαληθευσιμότητα και όχι πρωτότυπη έρευνα. Για την ουδετερότητα μιλήσαμε ήδη. Κάθε άρθρο να περιέχει σε αναλογία τις πλειοψηφικές και μειοψηφούσες απόψεις, εφόσον χρειάζεται να αναφερθούν. Επαληθευσιμότητα. Δεν μπορεί να γράφουμε, εφόσον ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει σε ένα άρθρο, δεν μπορεί ο καθένας να γράφει αυτό που ξέρει ο ίδιος ότι είναι η αλήθεια. Άλλο ξέρω εγώ ότι είναι αλήθεια, άλλο μπορεί να ξέρει ο κύριος Γιάννης. Γιατί έχουμε προσωπική γνώση για κάτι. Έχουμε δει κάτι με τα μάτια μας. Έχουμε βγάλει δικά μας συμπεράσματα. Αυτό δεν μπορούμε να το γράψουμε. Γιατί να μας πιστέψουν. Δεν υπάρχει λόγος να μας πιστέψει οποιοσδήποτε αναγνώστης. Οπότε τι κάνουμε. Παραθέτουμε τις πηγές μας για κάθε πληροφορία την οποία συνεισφέρουμε σε ένα άρθρο. Αν ένας πολιτικός έκανε μια δήλωση και την άκουσα μόνο εγώ, δεν μπορώ να το γράψω στο άρθρο. Γιατί δεν υπάρχει κανένας τρόπος να το αποδείξω. Αν ένας πολιτικός έκανε μια δήλωση και έχει δημοσιευτεί σε μια εφημερίδα, μπορώ να το γράψω στο άρθρο και να παραπέμψω στην εφημερίδα. Για να έχει η εφημερίδα την ευθύνη της πληροφορίας. Και όχι φυσικά μόνο σε τέτοια θέματα, αλλά και σε επιστημονικά θέματα, σε θέματα βιολογίας, φυσικής, οτιδήποτε. Παραπέμπουμε σε αξιόπιστες πηγές. Και όταν λέμε αξιόπιστες πηγές, εννοούμε να είναι αποδεκτές από το σύνολο των ειδικών ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των ειδικών στο συγκεκριμένο τομέα. Δηλαδή, αν γράφω ένα άρθρο βιολογίας, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω ως πηγή επαληθευσιμότητας μια εφημερίδα, ας πούμε την Εσπρέσο. Είναι άσχετη με το αντικείμενο. Μπορεί την Εσπρέσο να τη χρησιμοποιήσω σε ένα άρθρο για έναν ηθοποιό. Όχι πρωτότυπη έρευνα. Βασική πηγή, βασική τέτοια αρχή. Τι σημαίνει αυτό. Είπαμε, εντάξει, επαληθεύουμε τις πηγές μας. Επαληθεύουμε τις πληροφορίες σε αξιόπιστες πηγές. Ναι, αλλά το ότι επαληθεύονται κάποιες πληροφορίες δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε μια σύνοψη και θα βγάλουμε ένα δικό μας συμπέρασμα, το οποίο δεν στέκεται πουθενά αλλού. Πρέπει να πάρω ένα κομματάκι πληροφορίας από εδώ, ένα κομματάκι πληροφορίας από εκεί και άλλο, και να βγάλω ένα συμπέρασμα το οποίο γενικά δεν είναι αποδεκτό. Διαφορετικά είναι μια δικιά μου έρευνα την οποία δεν την έχει ελέγξει κανένας. Είπαμε ότι η Wikipedia είναι ελεύθερο περιεχόμενο. Αυτό που θέλουμε είναι κάθε άρθρο
και όχι απαναγκαστικά ολόκληρη η κυκλοπαίδεια, να μπορεί να το εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε, για οποιοδήποτε σκοπό. Λογικό είναι ότι θα το χρησιμοποιήσει ως πηγή πληροφόρησης. Αν βγούμε στον έξω κόσμο, για να διακινηθεί μια ιδέα, για να κινηθεί μια πληροφορία, αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Επίσης, για να υπάρξει η ανάπτυξη, θα πρέπει να επιτρέψουμε να βελτιώνονται τα άρθρα και οι πληροφορίες και εκτός του site. Δηλαδή, εάν κάποιος πάρει μερικά άρθρα από τη Wikipedia, μπορεί να βγάλει ένα βιβλίο, ακολουθώντας τους όρους που έχουν δοθεί, την άδεια χρήσης. Είναι πιθανό να έχει κάνει κάποιες βελτιώσεις πάνω σε αυτά τα άρθρα. Θα πάρουμε τα άρθρα, μπορούμε να πάρουμε πάλι τα άρθρα από το βιβλίο του και να τα επιστρέψουμε στη Wikipedia με τις βελτιώσεις που έχει κάνει. Αυτό το remix που μπορεί να γίνει φεύγοντας από τα όρια της Wikipedia θα διασκορπίσει τη γνώση. Δεν θέλουμε να είναι κλεισμένοι μέσα σε ένα site. Θέλουμε να μοιράζεται. Και ας μοιράζεται με οποιοδήποτε τρόπο. Αν χρειάζεται κάποιος να τυπώσει ένα βιβλίο και να το πουλήσει και να μοιραστεί η γνώση, ας το κάνει. Για το κέρδος. Και ας είναι και το κέρδος. Για μας το κέρδος είναι ότι θα μοιραστεί η γνώση. Ερωτήσεις σε μένα πριν μιλήσει ο Άριελ για το Ίδρυμα Wikimedia και το πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα πνευματικά δικαιώματα. Συγγνώμη, ναι. Κοίταξα ένα slide. Αυτοί που βγάζουν τα άρθρα και τα επεξεργάζονται, ελέγχονται πρόκειται του κύρους των άρθρων. Σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα μπορείς να βγάλεις, ας πούμε, κυκλοπαίδια και θα υπάρξει αυτή την υπογραφή, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι το κομμάτι που παρέλειψα. Όλες αυτές οι ελευθερίες που είπαμε σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, το ότι θέλουμε δηλαδή να είναι ελεύθερο περιεχόμενο αυτό που περιέχει, διασφαλίζονται από κάποιες άδειες χρήσης. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε την Creative Commons Attribution Share Alike και την GNU Free Documentation License. Είναι αυτά? Είναι οι άδειες χρήσης. Είναι τυποποιημένες άδειες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα κάποιου έργου. Δηλαδή, είναι διεθνή νομοθεσία με την ελληνική? Η Creative Commons έχει προσαρμοστεί και στην ελληνική νομοθεσία. Λοιπόν, οι άδειες χρήσης αυτές είναι απλά τυποποιημένες συμβάσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε για το δικό του έργο. Δεν έχουν φτιαχτεί μόνο για την Wikipedia. Δηλαδή, οποιοδήποτε τραβήξει μια φωτογραφία ή γράψει ένα άρθρο και αποφασίσει να το μοιράσει ευρύτερα, αντί να κάτσει να γράψει από μόνος του τους όρους με τους οποίους θέλει να το μοιραστεί, μπορεί να χρησιμοποιήσει την τυποποιημένη αυτή άδεια χρήσης και να πει ότι αυτοί είναι οι όροι μου, τους οποίους οφείλετε να ακολουθήσετε. Είναι μια σύμβαση μεταξύ του δημιουργού και οποιοδήποτε το χρησιμοποιεί. Περιέχει κάποιους όρους. Δηλαδή, δημοσιεύεται το άρθρο και το χρησιμοποιεί σαν έτσι όπως το θέλει, με βάση αυτούς τους όρους. Με βάση αυτούς τους όρους. Συγκεκριμένα, οι όροι είναι ότι οποιοδήποτε χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή απλά αναπαράγει ή τροποποιήσει και δημοσιεύσει ή το χρησιμοποιήσει για να το πουλήσει ή οτιδήποτε, θα πρέπει να αναφέρει τον αρχικό δημιουργό. Στην περίπτωσή μας, ότι το άρθρο προέρχεται από τη Wikipedia. Σαν το νόμο 2121 για τα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ναι, με τη διαφορά είναι ότι ο 2121 έχει ως default ότι απαγορεύεται. Ναι, απαγορεύεται χωρίς να ρωτήσεις. Χρησιμοποιώντας αυτή την άδεια, λέμε ότι επιτρέπεται χωρίς να ρωτήσεις, αρκεί να αναφέρεις ότι αρχικός δημιουργός είναι η Wikipedia. Ποιες πηγές προέρχονται? Ναι, και
το δικό σου, η δική σου δημοσίευση, αυτό που έχεις τροποποιήσει εσύ, αυτό που έχεις πουλήσει, θα εξακολουθεί να υπόκειται σε αυτούς τους όρους. Και ουσιαστικά δεν πουλάς το πνευματικό της ιστορίας, πουλάς το βιβλίο σαν βιβλίο, το χαρτί και το τίποτα και το βιβλιοδεσία, δεν πουλάς το πνευματικό. Δεν έχεις αποκτήσει. Δεν πουλάς το γραπτό. Αυτό που γράφει, δεν αποκτάς, πουλάς, δεν αποκτάς δικά σου δικαιώματα. Δεν γίνονται δικά σου τα δικαιώματα μετά. Δηλαδή, πήρες από την Wikipedia, έβγαλες το βιβλίο, είναι υπό τους ίδιους όρους χρήσης. Κάποιος άλλος μπορεί να πάρει από το δικό σου το βιβλίο, με ό,τι έχεις προσθέσει, να κάνει κάτι άλλο. Και ο τρίτος από εκεί να το επιστρέψει στη Wikipedia. Όλη η ιδέα είναι αυτή. Να μοιράζονται τα έργα. Όλη αυτή η δημιουργία να μοιράζεται με ίσους όρους που δεν εμποδίζουν την ανταλλαγή και την εξάπλωση της πληροφορίας. Αυτό. Άλλο. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Κατανοητό. Άλλο. Λοιπόν, ο κύριος Άρελ Γκλέν. Εκατοντάδες, πέντε, τι.
Λοιπόν, είμαστε 55 άτομα. Για όλα τα εγχείρηματα, για όλους τους υπολογιστές. Κάνουμε και δημοσίες σχέσεις, οικονομική υποστήριξη, τα πάντα, έτσι. 55 άτομα. Έχουμε δύο κέντρα με υπολογιστές και οικονομιστές. Το ένα είναι στη Φλόριντα, το άλλο στο Άμστερνταμ. Και να ξαναρωτήσω, πόσους υπολογιστές νομίζω ότι έχουμε. Και να σας πω για παράδειγμα ότι η Facebook έχει, νομίζουμε, 30.000 υπολογιστές. Εμείς δεν πρέπει κανείς να πει ένα αριθμό. Ναι. Λοιπόν, έχουμε περίπου 350 υπολογιστές για 270 εκδόσεις της Wikipedia και όλα τα άλλα εγχειρήματα μαζί. Εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, αλλά βλέπετε εδώ ότι η Facebook είναι 30.000 υπολογιστές, Intel κλπ. Είναι, οι αναλογίες είναι όπως βλέπετε το μέγεθος εδώ. Εμείς με 350 είναι μάλλον απίστευτο. Ξανά οι αριθμοί. Βλέπετε εδώ ότι έχουμε σχεδόν 400 επισκέπτες κάθε μήνα. Έχουμε μόλις ξεπεράσει, νομίζω, αυτό το όριο, τον Οκτώβρη. Και εδώ, αν ενδιαφέρεται κανείς, έχουμε το PMTPA, σημαίνει Φλόριντα, το eSAM σημαίνει Άμστερνταμ. Upload είναι για τις εικόνες, τα πολύ μέσα. Text είναι για τα άρθρα, τα είδε και βλέπετε εδώ. Εδώ φαίνεται λίγο ως προχωραμένο το χρόνο. Και να σας πω λίγα λόγια για το πώς το κάνουμε με 350 υπολογιστές. Βασικά, να ρωτήσω κάτι άλλο. Όσοι εδώ έχουν κάποια σχέση με την πληροφορική, οκ, σχεδόν όλοι. Τότε, τι μας σώζει, γιατί δεν χρειαζόμαστε να έχουμε 30.000 υπολογιστές, μπορεί κανείς να μου πει, αν έχει κανείς κάποια σκέψη πάνω σε αυτό. Λοιπόν, οι περισσότεροι επισκέπτες μας διαβάζουν, δεν γράφουν. Δεν αλλάζουν κάτι, απλώς διαβάζουν. Δεν έχουν λογαριασμό. Παίρνουν, ας πούμε, μέσω της Google, βλέπουν κάποιο αποτέλεσμα, πατάνε το σύνδεσμο, διαβάζουν. Αυτό σημαίνει ότι σε όλους αυτούς βαθμούς μπορούμε να παρουσιάσουμε την ίδια σελίδα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε cash, δηλαδή squid, έτσι λέγονται. Είτε χρησιμοποιούμε Squid ή Varnish, έχουμε οι περισσότερες υπολογιστές είναι ακριβώς για αυτό το λόγο. Κρατάνε αντίγραφα των άρθρων όπως παρουσιάζονται σε μορφή HTML και στέλνουν αμέσως στο χρηστή, στον έναν χρηστή. Είναι λίγοι ευτυχώς προς το πόνο, που κάνουν επεξεργασίες, αλλά αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Είπα για άλλα εγχειρήματα. Όπως βλέπετε εδώ, έχουμε λεξικό, διεπιστήμιο, δηλαδή με μαθήματα διδακτικά εγχειρήματα και τέτοια. Βιβλία, πηγές, το Wikisource είναι για βιβλία που τα παίρνουμε, ας πούμε, από 100 χρόνια πριν, δεν πρόκειται να αλλάχτουν, αλλά
τα βάζουμε μέσα ως πηγές με σχόλια και τέτοια. Αυτό είναι το wiki source λοιπόν. Τα κοινά που λέμε the comments είναι για εικόνες και πολύ μέσα. Κάθε άρθρο που διαβάζει κανείς, μάλλον έχει κάποιες εικόνες μέσα, αυτές είναι το comments. Μπορεί ο καθένας, άμα τραβήξει φωτογραφία, και δεν υπάρχει θέμα νευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού του έργου, ας πούμε κτηρίου ή κάτι τέτοιο, μπορεί να ανεβάσει την φωτογραφία στα κοινά για όλους να την χρησιμοποιούν όπως θέλουν, σύμφωνα πάλι με την άδεια κρίσης Creative Commons που είπαμε προηγούμενα. Λίγη αριθμή σχετικά με τα πολύ μέσα εκεί. Και τέλικα είπαμε ότι είναι λίγοι που κάνουν επεξεργασίες. Θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Διότι το όλο όραμα του Ιδρύματος είναι ότι θέλουμε όλοι σε οποιαδήποτε γωνία του κόσμου να έχουν πρόσβαση στο σύνολο της γνώσης, έτσι, στο σύνολο του. Και όχι μόνο, αλλά να μπορέσει ο καθένας να συνεισφέρει. Διότι εσύ, εγώ, αυτός, έχουμε μία, πώς να το πω, έχουμε τις γνώσεις, ένα τρόπο πολιτισμό μας, αλλά είναι άλλοι, σε άλλες χώρες, σε άλλες παραδόσεις, που μπορούν επίσης να συνεισφέρουν πράγματα που δεν ξέρουμε εμείς. Όλο αυτό το υλικό να είναι προσβάσιμο σε όλους. Εδώ ελπίζω να μπορέσετε να συνεισφέρετε και στην αγγλική έκδοση, αλλά επίσης στην ελληνική, διότι αξίζει να έχουμε και εμείς να μην αναγκαστούμε να τρέξουμε στην αγγλική έκδοση για να βρούμε κάποια πληροφορία, αλλά να έχουμε στη δική μας γνώση, έτσι. Αυτά. Είμαι προγραμματιστής του ίδιου, οπότε θα μπορούσα να εξηγήσω οτιδήποτε σχετικά με την υποδομή και αν έχει κανείς ερωτήσει τώρα ή μετά. Ερωτήσεις. Κάτι που θα ήθελα να μάθει κανείς. Να ρωτήσω. Ναι, γεια σας. Ήθελα να σας πω κάτι σχετικά με την καταχώρηση. Δηλαδή, αν θες να βοηθήσεις με την καταχώρηση μιας λέξης νεοελληνικής, η οποία, επειδή τα νοηλικά δημιουργούν πολλές νέες καινούργιες λέξεις, οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε κάποιες άλλες παλιές, προσπάθησα σήμερα για το κοινή, βρήκα μια στην βιβλιοθήκη, στο χάσι μέσα, βρήκα μια λέξη, προσπάθησα να την εξηγήσω. Και βάσει το σύστημα δηλαδή, δεν το δέχτηκε. Ενώ μπορούσα να βοηθήσω με αυτό το πράγμα, το σύστημα όμως δεν το δέχτηκε και στην ουσία μου το αφαίρεσε. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με την πολιτική του εγχειρήματος εκεί μάλλον. Αν δεν μπορεί να περάσει στο επιφυλεξικό, για παράδειγμα, τότε υπάρχουν άλλα εγχειρήματα. Ας πούμε, θα μπορούσες να φτιάξεις μια σελίδα στο Wikipedia, ή θα μπορούσες επίσης να ανοίξεις συζήτηση στο κοινό μέρος που νομίζω για το Wikileaks λέγεται την κοινωνία. Τέλος πάντων, θα δείτε το σύνδεσμο εκεί αριστερά, όταν δείτε. Θα μπορούσατε, τέλος πάντων, να ανοίξετε εκεί μια συζήτηση για νεολογισμούς. Πού μπορούμε να βάλουμε αυτές τις λέξεις, τις κρυμνούριες, που δεν έχουν μπει, ας πούμε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που δεν έχουμε πηγές για τη χρήση, όχι εδώ. Και εκεί θα το κουβεντιάσουμε λίγο. Αλλά υπάρχουν τρόποι. Αν θέλετε να συζητήσουμε παρακολουθείτε, εντάξει. Άλλες ερωτήσεις. Θα
θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δύο ερωτήσεις έχω. Η πρώτη είναι για τη συνεισφορά. Τώρα που μπαίνω στη Wikipedia, βγάζει ένα πλαίσιο με τον ιδρυτή και λέει λόγω οικονομικών τέτοιο να συνεισφέρει ο καθένας, ο κάθε χρήστης. Πόσα χρήματα δηλαδή μπορούμε να βάλουμε στο λογαριασμό, έχει κάποια ποσά εκεί πάνω. Ναι. Πόσα. Το τελευταίο δεν κατάλαβα. Ποσό. Ναι. Μέχρι πόσα χρήματα μπορούμε να βάλουμε. Δεν υπάρχει πάνω, οπότε. Όσο περισσότερα γίνεται. Γι' αυτό δεν κατάλαβα την ερώτηση. Μέσω PayPal ή με πιστωτικά στα. Ναι, τα μπορείτε να. Κοιτάξτε, δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά αν υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να επικοινωνήσετε είτε μαζί μου ή με άλλον. Από το ίδιο να κανονίσουμε κάτι. Και η δεύτερη ερώτηση είναι για τα Wikibooks. Ναι. Αυτά υπάρχουν σε download κάποια βιβλία που μπορούμε να τα ψάξουμε στο, σε κάποιο site για να τα κατεβάσουμε σε PDF ή άλλη μορφή. Λοιπόν, για το Wikibooks. Πρόκειται για βιβλία που τα γράφουμε συλλογικά, έτσι. Μπορεί ο καθένας να βρει κάπου με την κατάλληλη άδεια να ανεβάσει από άλλου, μα επίσης να νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα να εκτυπωθεί και σε μορφή PDF και να το πάει άλλου για οτιδήποτε εκπλήσει. Νομίζω ότι μήπως μπερδεύονται οι όροι με τα βιβλία που γίνονται στη Wikipedia, με τα, με τη λειτουργία ναι, είναι απλώς για να τα διαβάσει, μπορείς να τα εκπλήσεις. Υπάρχει δυνατότητα σε οποιοδήποτε εγχείρημα να σε δημιουργήσει PDF. Ναι, σε όλα τα εγχειρήματα έχει κάπου αριστερά δημιουργία βιβλίου. Γυρνώντας από σελίδες, προσθέτεις εσύ τη σελίδα που θέλεις και μετά σου τα κάνει, όλα, σου κάνει όλες μαζί ένα PDF για να τις κατεβάσεις και υπάρχει και μια συνεργασία που μπορείς να παραγγείλεις και έχει τυπωμένο το βιβλίο. Ναι, είναι επίσης αυτό. Δεν ξέρω αν απάντησε στις ερωτήσεις. Ναι. Μπορούμε να το δείξουμε. Ναι. Το άλλο είναι ότι υποθετικά, όχι αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε πρόβλημα, μπορείτε να κατεβάσετε αρχαία XML με όλα τα δεδομένα από οτιδήποτε εγχειρήματα. Χειριμάνε είτε το Wikibooks είτε στην Wikipedia σε όποια δείτε προσοχή έκδοση θέλετε. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Ξέρω, διάβασα παλαιότερα το άρθρο ότι η Wikimedia Foundation έχει κάνει συνεργασία με την Canonical για να τρέχουν όλοι οι διακομιστές Ubuntu Server. Πώς προέκυψε αυτή η απόφαση? Αυτό έγινε λίγο πριν έρθω εγώ στο Ίδρυμα, αλλά βασικά δεν μπορούσα άλλο με την Fedora, αν και σε μένα η Fedora τρέχω στον υπολογιστή μου για οι υπολογιστές διακομιστές έχει διάφορα προβλήματα και είχαμε μπλέξει άσχημα με τα RPM και τέτοια. Επίσης με το Red Hat Enterprise δεν ενημερώνεται τόσο συχνά. Οπότε σε κάποια φάση η τεχνική ας πούμε αποφάσισαν ότι ας δοκιμάσω την Ubuntu και πάει μια χαρά μέχρι στιγμής. Έτσι, μάλλον πριν από δύο μήνες κάναμε την τελευταία αντικατάσταση μιας Fedora Core 3 με Ubuntu. Τότε δεν έχουμε πια. Φαντάζομαι η απόφαση ήταν λόγω πενταετής διάρκειας υποστήριξης. Όχι, δεν είχε, αυτό δεν έπαιξε. Ήταν θέμα πόσο εύκολο είναι να διαχειρίζονται το λειτουργικό, να κάνουν τις δουλειές. Ευχαριστώ. Ναι. Δέχεστε πολλές επιθέσεις στη Wikipedia, ηλεκτρονικές επιθέσεις. Προσπαθούν να σας πολεμήσουν κάπως.
με τον κανονικό τρόπο όχι. Ενώ ο κάθε 10χρονο παιδί μπαίνει μέσα και γράφει ό,τι να είναι στις σελίδες, αλλά είναι χιλιάδες άνθρωποι που κάθονται και βλέπουν, παρακολουθούν κάθε εργασία και απλούν τέτοιες εργασίες. Αλλά να προσπαθήσει κάποιος, ας πούμε, να κάνει DDoS και τέτοιο με πάνε, δεν έχει. Και θα ήταν δύσκολο. Από έχουμε το σύστημα με τα squids, ξέρω εγώ ένα-δύο τρόπους που θα ήταν άπτωρες μέχρι εκεί, αλλά δεν θα τα σας πω. Άλλο. Οκ, εδώ θα είμαι μετά, όπως οι άλλοι, για ό,τι δηλαδή κάνω. Μιλήσαμε για το τι είναι Wikipedia γενικά. Μας είπε ο Άριελ για το ίδρυμα Wikimedia που λειτουργεί όλα τα εγχειρήματα. Έχει το σερβερ, έχει το site και τα υποστηρίζει. Να μιλήσουμε για την ελληνική. Η ελληνική Wikipedia φτιάχτηκε αρκετά παλιά. Νομίζω το 2002 ξεκίνησε. Αλλά άρχισε πολύ αργά να μαζεύει χρήστες. Γενικά είχε μια πολύ αργή πορεία στην αρχή, αλλά σε μεγάλο βαθμό ακολουθούσε πορεία παρόμοια με αυτή που είχαν τα άλλα εγχειρήματα και κυρίως η αγγλική Wikipedia. Δηλαδή, μια πολύ μεγάλη άνοδο μεταξύ 2006 και 2007, με κορύφωση τον Απρίλιο του 2007, που εκεί πέρα είχαν πιάσει την κορυφή ανόδου όλα τα εγχειρήματα. Και όταν λέμε μεγάλη ανάπτυξη, εννοούμε πολλούς νέους χρήστες και πολλά νεότερα άρθρα από τις προηγούμενες μέρες ή προηγούμενους μήνες. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια σχεδόν ευθεία πορεία πλέον. Δηλαδή, όσοι χρήστες μας φεύγουν, τόσοι χρήστες έρχονται. Και τα καινούργια άρθρα που έχουμε κάθε μέρα είναι τα ίδια. Δηλαδή, κυμαινόμαστε νομίζω γύρω στα 30 άρθρα νέα τη μέρα. Σήμερα έχουμε 57.600 άρθρα, μάλλον πάνω από 57.600 άρθρα. Μόνο σε μια περίπτωση μπορέσαμε να σπάσουμε τα 10.000 άρθρα μέσα σε ένα χρόνο. Αλλά όπως είπαμε, έχουμε μια σταθερή πορεία, την οποία θέλουμε να σπάσουμε. Θέλουμε να ξαναυπάρξει μια άνοδος και να ανεβεί ο ρυθμός ανάπτυξης. Δηλαδή, οι 690 ενεργοί χρήστες που λέμε, εννοούμε χρήστες οι οποίοι έκαναν 10 επεξεργασίες νομίζω μέσα στο τελευταίο μήνα. Αυτό περιλαμβάνει και τους ανώνυμους χρήστες και οποιαδήποτε επεξεργασία. Σε άρθρα. Σε
Δηλαδή και αυτός ο αριθμός χρηστών μένει σταθερός. Βέβαια είναι δημοφιλής, δηλαδή σε σχέση με άλλες Wikipedias, σε άλλες γλώσσες, είναι αρκετά δημοφιλής. Δηλαδή, είμαστε νομίζω γύρω στην 45η θέση σε αριθμό άρθρων και 22η σε αριθμό επισκεψιμότητας. Δηλαδή την επισκέπτονται αρκετοί, αλλά δεν την επεξεργάζονται αρκετοί. Δεν συνεισφέρουν. Λοιπόν, και γιατί είπαμε ότι χρειαζόμαστε νέους χρήστες. Και όχι νέους χρήστες σήμερα και αύριο όχι. Χρειαζόμαστε συνεχώς νέους χρήστες. Γιατί τα νέα άρθρα, η καμπύλη των νέων άρθρων ακολουθεί την καμπύλη των νέων χρηστών. Δηλαδή αυτών που μόλις έχουν μπει και δεν έχουν βαρεθεί ακόμα και έχουν, για να σταματήσουν. Αν μπουν σήμερα 500 και γράψουν 500 άρθρα και αύριο κανένας, πάλι θα έχουμε μια ευθεία. Μπορούμε να δούμε λίγο το διάγραμμα. Ναι. Μπορώ να το ανεβάσω κάπου και να το πάρετε. Κάποια ερώτηση πριν σας μιλήσει ο κύριος Γιαννάρακης για τη δράση για τον εμπλουτισμό, για τον εμπλουτισμό της ελληνικής Wikipedia. Μία ερώτηση. Ναι. Για την αρχική αργή άνοδο που είπατε, ναι. Σε ποιους λόγους θα το αποδίδατε, σε θέματα marketing και γνωστοποίησης ή ας πούμε δυσπιστίας ίσως ιδιαίτερα του ελληνικού πληθυσμού ή συντηρητισμός μου ή τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Στην αρχή ήταν κάτι πρωτόγνωρο που όλοι θα θέλανε να δουν πώς ακριβώς δουλεύει. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι υπάρχει, καταρχήν ότι υπάρχει μια δωρεάν εγκυκλοπαίδεια. Μετά ότι είναι μια εγκυκλοπαίδεια που τη φτιάχνουν οι ίδιοι οι χρήστες. Και μόνο από περιέργεια μπαίνανε και πραγματικά γράφανε. Υπήρχε και ένας αρχικός ενθουσιασμός για όλο αυτό το πράγμα. Ήταν κάτι νέο. Από κάποιο σημείο και μετά φυσικά έγινε mainstream. Όλοι τη ξέρουν, τουλάχιστον στο εξωτερικό. Επίσης, ακριβώς επειδή ήταν κάτι νέο και πρωτόγνωρο, υπήρχε μεγαλύτερη κάλυψη από τα ΜΜΕ. Συγκεκριμένα για την ελληνική, την περίοδο 2006-2007, μπορώ να πω ότι είχαμε 10 άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά, ειδικά για την ελληνική Wikipedia. Και από εκεί και από το 2007 και μέχρι σήμερα, 5. Ένα σκάνδαλο, είναι. Πώς? Ναι, δεν έχουμε σκάνδαλο. Κι όμως θα μπορούσαν να υπάρξουν σκάνδαλα, αλλά δεν τα... είναι αυτό, δηλαδή υπήρχε μεγαλύτερη κάλυψη από τα ΜΜΕ, οπότε μάθαινε περισσότερος κόσμος, το είχε στο νου του για να μπει, και άρα έκανε και συνεισφορά. Τώρα περνάει απλά στον τούκο, αν βρεθεί δηλαδή από κάποια αναζήτηση στον Google. Πάντως είπατε ότι λίγο πολύ ήταν το ίδιο η διακορία και σε άλλες χώρες μας την αρχή. Ναι, ήταν αυτό ο αρχικός ενθουσιασμός και η μεγαλύτερη κάλυψη, δηλαδή ήταν παράλληλα. Δηλαδή αν δείτε, συγγνώμη, δεν το έχω μέσα στο διάγραμμα. Στην πραγματικότητα, στον Απρίλιο του 2007 ήταν πολύ ψηλά ο δείκτης. Ακριβώς στον Απρίλιο του 2007 ή τον Μάρτιο ή τον Μάιο, σε όλα τα εγχειρήματα, ήταν η κορυφή στα νέα άρθρα. Δηλαδή, αν ψάξεις το top νέων άρθρων, είτε στην Αγγλική, είτε στη Γερμανική, είτε στη Γαλλική, είναι εκείνο το τρίμηνο με κέντρο τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο ήταν και η κορυφή της ελληνικής. Ναι, ο κύριος Γιαννάρακης. Γεια σας. Επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσουμε μια ερώτηση που νομίζω ας πούμε, έτσι μας ενδιαφέρει όλους.
πώς τη χρησιμοποιείτε τη Wikipedia, τη Wikipedia. Πόσοι έχετε γράψει έστω και μια φορά στην ελληνική. Μάλιστα. Καλό. Έχουμε όμως περιθώριο βελτίωσης. Νομίζω ότι όλοι μας νιώθουμε με αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπε ο Κωνσταντίνος και ο Αριέτης. Πω, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Με όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπαν ο Κωνσταντίνος και ο Αριέλ, νιώθουμε και το βλέπουμε κάθε φορά που μπαίνουμε στο ίντερνετ ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μιας επανάστασης. Υπάρχει μια καινούργια επανάσταση, μια κυκλοπαιδική επανάσταση που πίσω της κρύβεται η τεχνολογία που τόσο καλά μας περιέγραψε ο Αριέλ, κρύβεται ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό δίκτυο εθελοντών που μας το περιέγραψε ο Κωνσταντίνος και κρύβεται μια καινούρια σύνθεση ανάμεσα στις τεχνολογικές δυνατότητες που μας δίνει το ίντερνετ, η πληροφορική, η δυνατότητα αναζήτησης με αυτά τα καινούργια εργαλεία, όταν συνδυάζεται με ανθρώπους με το μεράκι, το πάθος και την ικανότητα και αποτελεσματικότητα που είναι ο Κωνσταντίνος και οι υπόλοιποι άνθρωποι που δουλεύουν τη Wikipedia στην Ελλάδα, τη Wikipedia στο παγκόσμιο κοινό και έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν αυτό το οποίο είναι πρωτόγνωρο για τη φύση, την οικονομία και την κοινωνία, να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός γνώσης εθελοντικός, ο οποίος να μπορεί να δημιουργήσει το μεγαλύτερο έργο γνώσης που υπάρχει μέχρι στιγμής στην ανθρώπινη ιστορία. Γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έχει ανάλογο του. Δεν υπάρχει κάτι ανάλογο το οποίο να έχει καταφέρει μέσα σε μια δεκαετία να συγκεντρώσει σχεδόν όλη την ανθρώπινη γνώση και να δημιουργήσει αυτό που ήταν το όνειρο κάποτε των μεγάλων εγκυκλοπαιδιστών, αυτό το μεγάλο έργο το οποίο έδινε συμπυκνωμένη την γνώση που υπήρχε στην κοινωνία, στον κάθε άνθρωπο, ώστε να δημιουργήσει τους νέους σοφούς, τους νέους επιστήμονες, αυτούς οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν την κοινωνία προς το καλύτερο. Ξέρετε, πίσω από την όλη η ιστορία της εγκυκλοπαίδειας, από την εποχή του Αριστοτέλη μέχρι τη Wikipedia, Diderot, D'Alembert και όλους αυτούς που ακούμε καμιά φορά στην ιστορία ως τους εγκυκλοπαιδιστές, κρύβεται μια μεγάλη ιδέα. Δεν ήταν η ιδέα να φτιάξουμε μια βιβλιοθήκη η οποία θα ήταν για χρήση από τους ειδικούς. Ήταν στην ουσία να υπάρξει αυτή η προμηθεϊκή ιδέα του να έρθει το φως της γνώσης στους κοινούς ανθρώπους για να μπορούν να κάνουν διαφορετικά πράγματα στη ζωή του. Να βελτιώσουν τη ζωή του, να βελτιώσουν τον οικογενειακό του περίγυρο, τον επιχειρηματικό του περίγυρο, τον σχολικό του περίγυρο, την κοινωνία ολόκληρη. Ήταν λοιπόν ένα αίτημα κοινωνικό και αν θέλετε πολλές φορές βαθιά επαναστατικό με την πολύ ουσιαστική έννοια της λέξης. Στην Ελλάδα νιώθουμε όλοι μας και το βλήδατε και από το σήκωμα των χεριών μας ότι δεν έχουμε κάνει όλοι όσα θα έπρεπε να κάνουμε για αυτό το σκοπό. Δεν έχουμε κάνει όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε πάνω σε αυτή τη θαυμαστή δουλειά που μας περιέγραφε ο Άριελ και αυτή που είδαμε, ας πούμε, έτσι, να έχει γίνει από τον Κωνσταντίνο, ας πούμε, και τους υπόλοιπους. Και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έτσι, έχουμε μια ελληνική Wikipedia η οποία είναι χρήσιμη, αλλά δεν είναι αυτό που θα μπορούσε να ήταν αν όλοι μας κάναμε ένα κλικ ακόμα, βάζαμε ένα λιθαράκι ακόμα, βάζαμε μια λιθαράκι. Και αυτό δεν το λέω για να νιώσουμε, να το πούμε, πώς το λένε, άσχημα ενοχή. Είναι οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που μας δίνονται. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι στα σχολεία, στα ελληνικά σχολεία, δεν χρησιμοποιούνται εγκυκλοπαιδείες. Όσοι έχουν εμπειρία από την επαφή με την εκπαίδευση, ξέρουν, ας πούμε, ότι ενώ θα έπρεπε, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις περιστασιακά χρησιμοποιείται, δεν χρησιμοποιείται η εγκυκλοπαιδεία. Ξέρουμε επίσης ότι δεν χρησιμοποιείται η Wikipedia. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή και επειδή δεν υπάρχουν υπολογιστές στα σχολεία και επειδή δεν υπάρχει και αυτή, ξέρετε, η προδιάθεση να γίνονται περισσότερες εργαλείες, βιογραφική έρευνα, είναι περισσότερο υπόθεση των δασκάλων οι οποίοι έχουν την καλή προδιάθεση παρά υπόθεση του προγράμματος σπουδών όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς να μπει στη ζωή μας η εγκυκλοπαίδεια, πώς να μπει η Wikipedia, πώς να χρησιμοποιηθεί, πώς να μπει στην εκπαίδευση και πώς, αν θέλετε, μέσα από αυτή τη διαδικασία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλειά τους, αν θέλετε, χαρά τους είναι η γνώση και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, και αν θέλετε, ας πούμε έτσι, και οι μαθητές που μπορεί να είναι χαρά τους όταν γίνεται με δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο, να συμβάλλουν πρώτα απ' όλα στην χρήση και δημιουργία και, αν θέλετε, ας πούμε, στον εμπλουτισμό της εγκυκλοπαίδειας. Μέσα από τέτοιες σκέψεις, οι οποίες νομίζω σε όλους μας κατά καιρούς δημιουργούνται και από συζητήσεις οι οποίες προσπαθήσαμε να ανοιχθούν όσο γίνεται, ας πούμε, σε περισσότερο κομμάτι
αυτών οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον, η εταιρεία του ελεύθερου ανοιχτού λογισμικού και του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, του οποίου, να κάνω άλλη μια ερώτηση, πόσοι γνωρίζουν για την ΕΛΑΚ? Ωραία. Άρα υπάρχουν αρκετοί που δεν γνωρίζουν, να πω κάτι παραπάνω. Η εταιρεία του ελεύθερου ανοιχτού λογισμικού και του ελεύθερου και του λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, είναι μια ένωση. Μάλλον θα το έλεγα, είναι μια κοινοπραξία, θα το λέγαμε, ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για την προώθηση του ελεύθερου ανοιχτού λογισμικού, του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, του open source που λέμε, για να το πούμε απλά, καμιά φορά το ΕΛΑΚ μπερδεύει. Το open source δεν είναι μόνο λογισμικό, είναι και περιεχόμενο. Είναι, αν θέλετε, ας πούμε έτσι, ένας καινούριος τρόπος να δούμε τη συλλογική μας δραστηριότητα. Ότι κάτι το οποίο μπορούμε να το φτιάξουμε όλοι μαζί, μπορούμε να το μοιραζόμαστε όλοι μαζί, να το αξιοποιούμε όλοι μαζί και ο καθένας από εκεί πέρα να συμβάλλει με τον τρόπο που μπορεί, με τις δυνατότητες που έχει, στο να γίνει καλύτερο. Και αυτό δεν ανήκει σε έναν, ούτε ανήκει σε μια μικρή ομάδα, ανήκει σε όλους. Και χρησιμοποιείται από όλους και συμβάλλουμε όλοι με τους κανόνες που όλοι έχουμε αναγνωρίσει και θέσει στο να είναι πιο χρήσιμο και πιο αποτελεσματικό. Και αυτό ισχύει στο Ubuntu, στην Wikipedia και σε πολλά άλλα έργα, τα οποία είναι άλλα έργα πληροφορικής με την αστική έννοια, αλλά είναι έργα λόγου που λέμε καμιά φορά, που είναι οι εγκυκλοπαίδες κτλ. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε μια συζήτηση η οποία προχωράει και καταλήγει στη διάθεση να πάρθει μια πρωτοβουλία από όλους εμάς. Είναι μια πρωτοβουλία που δεν είναι έξω από εμάς, δεν είναι από άλλους. Είναι από όλους εμάς μια πρωτοβουλία να βάλουμε ένα ακόμα λιθαράκι, πολλά λιθαράκια, και να κινητοποιήσουμε, να ενεργοποιήσουμε, να ερεθίσουμε, να καταλύσουμε. Χρησιμοποιήστε όλες αυτές τις ωραίες λέξεις που κάνουν τα πράγματα να αλλάζουν, ώστε να αλλάξει και ο περίγυρος στα σχολεία γύρω μας και να αλλάξουμε, αν θέλετε, και εμείς οι ίδιοι, ας πούμε, όσον αφορά τη συμμετοχή μας. Έτσι λοιπόν, η ΕΛΑΚ παρακινεί και καλεί, ας πούμε, έτσι, σε μια πρωτοβουλία, πρώτα απ' όλα, να μπει περισσότερο η εγκυκλοπαίδεια στην εκπαιδευτική διαδικασία και ήδη οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να συμμετάσχουν ενεργητικά δραστήρια, παίζοντας και μαθαίνοντας, με μικρά-μικρά πραγματάκια, μέσα στον εμπλουτισμό της εγκυκλοπαίδειας. Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, έτσι, αυτό ζητάμε και να γίνει κατά κάποιο τρόπο με έναν πιο επίσημο τρόπο και υπόθεση, ας πούμε έτσι, όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, γιατί το έχουμε ανάγκη και επειδή και συμβολικά το 2011 συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εμφάνιση της νέας επαναστατικής συλλογικής μας εγκυκλοπαίδειας της Wikipedia και συμπληρώνονται, λέτε, και 260 χρόνια από την έκδοση αυτής της μεγάλης ιδέας του διαφωτισμού της εγκυκλοπαίδειας που ξεκίνησε τότε. Είναι λοιπόν ευκαιρία και ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας να κηρύξει το 2011 έτος της εγκυκλοπαίδειας, έτος της νέας ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας, την οποία μπορούμε να τη δουλεύουμε όλοι μας. Και να είναι χρήσιμη και για εμάς που τη δουλεύουμε, και για τα παιδιά που θα την αξιοποιήσουν και μπορούν και αυτοί να συμβάλλουν, και για τις επόμενες φάσεις, τις επόμενες γενιές, αν το πούμε και έτσι. Αυτό βέβαια μπορεί να έχει και άλλες πλευρές, που όλοι μας μπορούμε να συμμετάσχουμε σε μια συζήτηση για το πώς να γίνει πιο δημιουργικά, πιο αποτελεσματικά, γιατί ξέρετε, αυτές οι πρωτοβουλίες και αυτές οι προσκλήσεις είναι υπόθεση που παίρνει μορφή όταν πολλοί άνθρωποι συμμετέχουν με ιδέες, με δράση, με εκδηλώσεις όπως αυτές οι οποίες μπορούν να γίνουν παντού και μάλιστα από τη μεριά, ας πούμε, του ΕΛΑΚ υπάρχει μια σκέψη να βρει όσες δυνατότητες και όσους πόρους έχει ώστε να μπορούν να γίνουν τέτοιες εκδηλώσεις σε βιβλιοθήκες, σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, που να μπορέσουμε, ας πούμε, έτσι, να έρθουν σε επαφή και οι καθηγητές και οι μαθητές με την ιδέα που λέγατε πριν, με επίδειξη, με workshop, με το να καθίσουν μαζί να δουλέψουν ένα άρθρο, ένα θεματάκι, ώστε να σπάσει αυτή αυτό που μας μπλοκάρει, το οποίο ξέρετε πολλές φορές είναι πολύ πολύ απλό και γι' αυτό είναι και τόσο φοβερό. Ότι ακόμα το 2011 νομίζουν και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και εμείς που είμαστε εδώ πέρα, νομίζουμε ότι η εγκυκλοπαίδεια γράφεται από τους σοφούς, γράφεται από τους ειδικούς, γράφεται από αυτούς οι οποίοι δεν είμαστε εμείς, αλλά είναι κάποιοι άλλοι, οι οποίοι κουβαλάνε, ας πούμε, είναι οι ιεροφάντες, ας πούμε, της γνώσης, και είναι αυτοί οι οποίοι κάποτε καταφέρναν να κάνουν αυτά τα μεγάλα έργα που στολίζανε. Συγγνώμη. Που στολίζανε τις βιβλιοθήκες, που
σήμερα είναι παλιά, είναι νεκρά, δεν είναι ζωντανά. Η Wikipedia είναι ένα ζωντανό έργο και δεν χρειάζεται κανέναν περιορισμό όσον αφορά τη δικιά μας συμμετοχή. Γιατί εδώ μπορούν να συνεπάρχουν οι σοφοί και οι ειδικοί με τους απλούς κοινούς ανθρώπους, όπου ο καθένας μπορεί να βάζει το δικό του λιθαράκι. Έλεγε πριν ο Κωνσταντίνος πολύ ωραία το ρυθμό με τον οποίο αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται η Wikipedia και η ελληνική Wikipedia. Εδώ έχουμε δει και όσοι από εσάς έχουν ασχοληθεί με τη βιολογία, αλλά και αυτοί που έχουν ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις και με την ανάπτυξη διάφορων φαινομένων. Αυτό το φαινόμενο της Wikipedia είναι πρωτόγνωρο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναεμφανιστεί. Μάλλον σε πολύ λίγα συστήματα στον πλανήτη εμφανίζεται. Εμφανίζεται σε κάτι περίεργες βιολογικές καλλιέργειες που σε περίσσια θρεπτικού υλικού μπορούν να αναπτύσσουν χωρίς όριο. Εμφανίζεται σε ιδεατά σχήματα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Εδώ έχουμε μια πραγματικότητα η οποία έχει αλλάξει την εγκυκλοπαίδεια, έχει αλλάξει την οικονομία της εγκυκλοπαίδειας, έχει αλλάξει πιθανά έτσι, να αλλάζει και την ίδια την οικονομία. Γιατί μεταφέροντας γνώση στην ηλική μας πραγματικότητα, αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν τα πράγματα να παίρνουν μορφή και να γίνονται υλικές αξίες. Και αυτό το πράγμα ξέρουμε και νιώθουμε όλοι ότι μπορεί να αποτελέσει μια καμπύλη που να μπει και στη δικιά μας ζωή, να μπει και στην ελληνική Wikipedia με τον ίδιο τρόπο. Και αν θέλετε, επειδή είμαστε και σε αυτή την όμορφη φάση που έχουμε πολλά πράγματα να δώσουμε, να είναι και ξέρετε, καμιά φορά πιο αρνητικό από αυτό που θα μπορούσε να είναι και να επηρεάσει και να αλλάξει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και την εκπαίδευση και αυτά τα οποία είναι τα αποτελέσματα αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον περίγυρο. Μιας και λέγαμε πριν για βιβλία, αυτό μου άρεσε και ήθελα να το δείξω. Είναι ένα τόμος της Wikipedia, το οποίο τον τύπωσε ένας φοιτητής, πραγματικός τόμος, αυτός υπάρχει στο χαρτί, είναι 5.000 σελίδες, και περιλαμβάνει τα 400 πιο δημοφιλή άρθρα της εγκυκλοπαίδειας τη στιγμή εκείνη. 400 άρθρα, 5.000 σελίδες, είναι στην ουσία αυτό που βλέπετε είναι το 1/1000 της ύλης που έχει η Wikipedia στα αγγλικά. 1.000 τέτοιοι τόμοι είναι αυτή τη στιγμή. Ήταν, γιατί κάθε μέρα μάλλον αυξάνει κατά έναν περίπου τέτοιο τόμο, νομίζω, με πλέον ο ρυθμός. Σκεφτείτε λοιπόν τι γνώση υπάρχει εκεί πέρα μέσα. Γνώση η οποία δεν θα μπορούσε να υπάρξει με διαφορετικό τρόπο και την οποία όμως μπορούμε εμείς να την έχουμε. Δηλαδή είναι δικιά μας. Είναι, πώς να σας πω, είναι η δικιά μου εγκυκλοπαίδεια του Άριελ, του Κωνσταντίνου, α πούμε, η δικιά σας. Είναι η δικιά μας εγκυκλοπαίδεια την οποία την έχουμε και μπορούμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη.